Γεια σας φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω έναν τρόπο να κερδίσετε ένα bitcoin μέσω της Binance, ένα διαγωνισμό ας το πούμε που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε κάποια πράγματα για την τιμή του bitcoin όπως πάντα, κάποια άλλα νέα της αγοράς για την Binance και για το ανταλλακτήριο του FTX που επεκτείνονται στην Μέση Ανατολή, κάποια γενικότερα νέα της αγοράς για την αυριανή συνάντηση της Fed και θα δούμε πόσο της 100 θα είναι η αύξηση των επιτοκίων και κάποια άλλα γενικότερα νέα για την αγορά και για τον πληθωρισμό. Μείνετε μαζί μου, ένα like και ένα subscribe, γιατί θα πω κάποια ωραία πραγματάκια σήμερα. Λοιπόν, τις τελευταίες ώρες το bitcoin δεν κάνει και τίποτα σοβαρές κινήσεις. Κάποια έτσι ψιλο-fake pumps, όπως ένα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, στις 39.700. Έχει μπει σε sideways το bitcoin. Δεν θεωρώ ότι έχουμε μπει σε κάποιο αρνητικό trend. Όπως είχα εξηγήσει και σε άλλα βίντεο, Μάρτιος γενικά δεν θα είναι καλός μήνας. Ίσως να έχουμε ένα προς το τέλος του μήνα ένα καλό pump. Θα το δούμε τώρα αν πέφτω έξω ή όχι. Να δούμε λίγο εδώ το weekly που έτσι είναι, δείχνει μια καλύτερη εικόνα για το bitcoin. Αυτή τη στιγμή είχα ξαναδείξει εδώ τον δείκτη αυτόν, το Williams VIX-FIX, ο οποίος έχει ανοίξει δύο φορές εδώ bottom. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο bottom, αρχίζει και ανεβαίνει λίγο το bitcoin. Εγώ θεωρώ ότι δεν νομίζω να πέσουμε κάτω από τις 37.000. Και μάλιστα εδώ, άμα δούμε τον MACD, πάει να κάνει ένα κροσάκι εδώ, να πάει η μπλε γραμμή πάνω από την πορτοκαλί. Βλέπουμε εδώ το σκαλοπατάκι που σιγά σιγά μειώνεται και αυτό είναι πολύ θετικό. Και σε συνδυασμό γενικά με την, εδώ με την μικρή άνοδο του bitcoin τις τελευταίες ώρες, δεν νομίζω να έχουμε έτσι καμιά τραγική σε εισαγωγικά εξέλιξη στην τιμή του bitcoin να πάει στις 28.000. Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν κάποια fractals που λένε για την τιμή του bitcoin. Να το δείξω τώρα μια και το είπα. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, είναι από τον Plan C, υπάρχει ο Plan B, έχει βγει και ένας Plan C, αν θέλετε να τον κάνετε follow, να βλέπετε και τα tweet του, και λέει ότι κάθε φορά που έχουμε cross εδώ, η γραμμή εδώ, η μπλε με την πράσινη, έχουμε ένα drop της τιμής, το οποίο το floor model για τον συγκεκριμένο είναι στις 26.820. Και το συγκεκριμένο cross έχει γίνει πριν από 9 μέρες. Εδώ έγινε ακριβώς και είχαμε πτώση της τιμής. Εδώ έγινε πριν 15 μέρες και είχαμε πάλι πτώση της τιμής. Και εδώ έχει γίνει πριν από 29 μέρες και είχαμε πάλι πτώση της τιμής. Και κάνει μια ερώτηση αν θα επαναληφθεί πάλι το γεγονός, η ιστορία δηλαδή. Εντάξει, το κρατάμε και αυτό. Αλλά πάμε να δούμε και τα θετικά της όλης υπόθεσης. Εδώ υπάρχει ένα άλλο μοντέλο που λέει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη σε bull market. Έχει βάλει εδώ μία ζώνη εδώ που διαπραγματεύεται το bitcoin, που είναι η κορυφή και που είναι το bottom, το χαμηλό. Και ο συγκεκριμένος analyst, όπως λέγεται, TA analyst, στο οποίο και συμφωνώ και εγώ, είναι ότι τα bull market έχουν μεγαλώσει και τα bear έχουν μικρύνει. Το προηγούμενο bull ήταν 245, το αμέσως επόμενο 854 και τώρα βρισκόμαστε έτσι σε ένα μακρύ bull market. Εδώ είναι το bottom του συγκεκριμένου bull market. Επίσης λέει ότι το bear ήταν 607 μέρες, το προηγούμενο ήταν 426 και θεωρεί ότι θα έχουμε ένα ανωδικό trend της πορείας του bitcoin. Να δούμε και ένα άλλο. Και αυτός εδώ έχει ωραίες αναλύσεις, ο BTC Fuel. Ο συγκεκριμένος τώρα χρησιμοποιεί το τζίρο, το volume, το λεγόμενο. Βγάζει ένα άλλο γράφημα και λέει τώρα εδώ ότι κάθε φορά που είχαμε ένα consolidation, μια περίοδος consolidation και ανέβαινε σιγά σιγά το volume, κάποια στιγμή είχαμε μία εκτόξευση της τιμής
Εδώ δηλαδή το έχει μαρκάρει. Να το κάνω και λίγο zoom. Δεν ξέρω αν φαίνεται και πολύ καλά. Και μετά από λίγο είχαμε μια εκτόξευση της γραμμής, της τιμής. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό σημάδι. Είχε συμβεί λέει το 2016 και μετά είχαμε και το All Season Bull Run. Επίσης ένα άλλο θετικό νέο, το οποίο το έχω ξαναδείξει, είναι ότι αυτοί που έχουν στην κατοχή τους τα Bitcoin για λίγο καιρό έχουν μειωθεί πάρα πολύ και βλέπουμε ότι κάθε φορά που είναι πολύ χαμηλά οι holders, οι short term holders, βλέπουμε ότι υπάρχει και μία αύξηση της τιμής πάλι. Εδώ είναι η τιμή. Έχει γίνει 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Εδώ μάλιστα έχει βάλει και κυκλάκι ότι είχαμε κάποιο bottom εδώ σε συνδυασμό με το halving, όπως και εδώ. Όπως και εδώ βλέπουμε ότι σιγά σιγά η τιμή ανέβηκε μετά. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε για το halving το 4, το οποίο νομίζω είναι το 2024 που τελειώνει. Οπότε θεωρώ ότι η τιμή του bitcoin τον επόμενο καιρό, εκτός απρόοπτου βέβαια, θα ανέβει. Βέβαια όλα αυτά τα μοντέλα, όπως έχω εξηγήσει και άλλες φορές, από πίσω πρέπει να βλέπουμε και το δολάριο, το οποίο τώρα μετά το πόλεμο έχει ξανακάνει μία άνοδο, ενώ εδώ είχε πέσει τέλος Φεβρουαρίου. Ξαναβλέπουμε πάλι ότι ανεβαίνει αυτή τη στιγμή το δολάριο, το οποίο όπως έχω εξηγήσει γενικά δεν είναι καλό για το bitcoin, γιατί ένα ισχυρό δολάριο έχει την ανάποδη τοτική πορεία το bitcoin. Αυτή τη στιγμή μάλιστα στο weekly, αν το γυρίσω το δολάριο, έχει κάνει και ένα W εδώ. Εδώ έτσι ένα W, το οποίο αυτό είναι θετικό γενικά για το δολάριο. Τώρα βέβαια έχει κάποια αντίσταση εδώ σημαντική, εδώ γύρω στα 99%. Αν κάποια στιγμή το δολάριο κάνει ένα reject όπως εδώ, δηλαδή πέσει έτσι προς τα κάτω, αυτό βέβαια θα είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο για το bitcoin, ενδεχομένως να έχουμε και ένα πολύ καλό bull run. Αυτό που έτσι ήθελα να δούμε τώρα είναι λίγο χρυσός. Θα περίμενα το χρυσό να έχει καλύτερη απόδοση. Γιατί υποτίθεται ότι ο χρυσός σε περίοδο πολέμου, οικονομικής καταστροφής, να το πω έτσι, αμφιβολίας, δείχνει το καλό του το πρόσωπο. Όπως έχω ξαναπεί, οι εποχές έχουν αλλάξει και μάλιστα κάνει και ένα μικρό dump εδώ ο χρυσός, είναι και daily τώρα το chart. Πλέον βρισκόμαστε σε ψηφιακές εποχές και κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς θα αντιδράσουν τώρα όλα αυτά τα asset, γιατί και ούτε ο χρυσός έχει δείξει την αντίδρασή του στην ψηφιακή εποχή που είμαστε τώρα. Είναι καινούργιες οι εποχές για όλους και για αυτά τα asset και για το bitcoin εννοείται, γιατί το bitcoin είναι 12 χρόνια στην αγορά. Είναι λίγο οι εποχές και κρυστάλλινη σφαίρα να έχεις. Δύσκολα θα βγάλεις άκρη, η αλήθεια είναι. Αλλά όπως έχουν πει αρκετοί αναλυτές και πολύ σοβαροί αναλυτές, γενικά τα κρυπτονομίσματα έχουν λαμπρό μέλλον. Είμαι και εγώ αυτής της άποψης, ότι από τη στιγμή που είμαστε πλέον σε μια ψηφιακή εποχή, τα κρυπτονομίσματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω να έχουμε μηδενισμό, παράδειγμα που λένε κάποιοι, των κρυπτονομισμάτων. Νομίζω ότι είναι μια και καλή περίοδος να επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα και με αυτές τις καταστάσεις που βιώνουμε. Θα σας δείξω σε λίγο κάποια πράγματα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ από το χρυσό, έτσι όπως το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, δεν μου κάνει κάτι θετικό, δεν μου δείχνει κάτι, κάποιο bull. Έκανε εδώ ένα πικ, εδώ πήγε στα 2000 και αυτή τη στιγμή
πέφτει, αυτό να ξέρετε ότι είναι πολύ καλό για το δολάριο. Όταν πέφτει ο χρυσός, είναι καλό για το δολάριο. Και φυσικά είναι κακό για το bitcoin όταν το δολάριο ανεβαίνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι γενικά το δολάριο τις επόμενες, να πω, εβδομάδες, τον επόμενο καιρό θα πάει αρκετά καλά. Λοιπόν, θα δούμε, θα δούμε. Να δούμε τώρα και ένα performance εδώ του, των blockchain. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το Polygon πάει πάρα πολύ καλά. 109% είναι η απόδοση του blockchain, δεν έχει σχέση με την τιμή. Το Avalanche έχει 15% και το Binance 2%. 2,2. Ενδιαφέρον γράφημα, γιατί έχει σχέση και με το infrastructure από πίσω, με την υποδομή τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το ωραίο εδώ. Πρέπει να κάνετε μια εγγραφή στην Binance για να μπορέσετε να παίξετε εδώ το παιχνιδάκι τους εδώ, να κερδίσετε το bitcoin. Εγώ στις φορές το έχω πατήχηση. Μου λέει ότι το έχει πατήσει και κάποιος άλλος την ίδια στιγμή. Πρέπει δηλαδή να τον ήρω που θα κάνεις το κλικ εσύ, να μην το κάνει κλικ κάποιος άλλος. Εντάξει, το θεωρώ πολύ δύσκολο. 106.000 αυτή τη στιγμή, 107 άτομα βρίσκονται, διαγωνιζόμενοι. Εγώ το έχω πατήσει 50 φορές, δεν ξέρω αν είναι και κακό αυτό που κάνω δηλαδή, με την έννοια ότι αν θα έχω άλλη συμμετοχή, γιατί λέει, διάβασα ότι μπορείς να το κάνεις μία φορά. Τέλος πάντων, δοκιμάστε το κι εσείς, μπορείτε να κερδίσετε κανένα bitcoin και όποιος κερδίσει το bitcoin, ας μου το γράψει στο σχόλιο, να μας κεράσει και καμιά μπύρα. Λοιπόν, και ο CZ εδώ μαζί με τον υπεύθυνο του FTX στο ανταλλακτήριο πήραν άδεια για να δουλέψουν στο Ντουμπάι και στο Μπαχρέιν, τα πετροδόλαρα τα λεγόμενα. Πήρανε άδεια λειτουργίας και στο Ντουμπάι και στο Μπαχρέιν. Μάλιστα η Binance το ανακοίνωσε εδώ σε ΖΕ, στο tweet του, ότι πήραμε πλέον full άδεια για να δουλέψουμε στο Μπαχρέιν. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό νέο, γιατί χρειαζόμαστε να μπαίνει και πιο πολλοί κόσμος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, ώστε σιγά σιγά όλοι να τα αποδεχτούν και να τα μάθουμε βέβαια και καλύτερα. Τώρα, ο CEO της PayPal, ο Dan Schulman, έκανε μια πολύ σημαντική δήλωση κατά την άποψή μου. Είπε ότι τα κρυπτονομίσματα θα επαναπροσδιορίσουν, λέει, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το παγκόσμιο σύστημα δηλαδή, το οικονομικό. Έχει ένα πολύ ωραίο έτσι άρθρο, έδωσε μια συνέντευξη. Και λέει μάλιστα ότι είναι πάρα πολλοί που σκέφτονται ότι τα κρύπτο είναι να αγοράζεις και να πουλάς. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό, και σκέφτονται τη τιμή και πώς θα πάει αύριο η τιμή. Αλλά για μένα, λέει, είναι το πιο συναρπαστικό, είναι ότι είναι ψηφιακά νομίσματα και ένα προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις πληρωμές. Μάλιστα εδώ πιο κάτω το λέει κιόλας ότι ο συσχετισμός μεταξύ των νομισμάτων των κυβερνητικών, του stable coins και τα ψηφιακά, λέει, πορτοφόλια, σου δίνω, λέει, τη δυνατότητα και τη δυνατότητα μέσα από τις πληρωμές των κρυπτονομισμάτων, δεν είναι, λέει, απλά εντυπωσιακό, σου δίνουν την δυνατότητα να, όχι τη δυνατότητα σου, θα επαναπροσδιορίσουν define the financial world, θα επαναπροσδιορίσουν δηλαδή το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και με βρίσκει και εμένα σύμφωνο σε αυτό. Και ο συγκεκριμένος τώρα είναι πολύ δυνατό μυαλό, έτσι, ασχολείται με την PayPal και με τα συστήματα πληρωμών εδώ και χρόνια. Τώρα, παρότι το πόλεμο που έχουμε και τα πυρηνικά που απειλεί ο Πούτιν, το infrastructure του bitcoin γίνεται ακόμα πιο δυνατό. Το hash rate πήγε ακόμα ψηλότερα. Πάλι ξανανέβηκε. Και αυτό πάρα πολύ καλό θετικό νέο γενικά για το bitcoin. Και παρόλη την ενεργειακή κρίση που μας λένε οι διάφοροι
και καλά ότι το bitcoin καταναλώνει περισσότερο από όλο το τραπεζικό σύστημα. Σας το είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο ότι αυτό είναι ψέμα με πραγματικά στοιχεία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην είδηση, έτσι, ας πούμε, της επόμενης μέρας. Η Fed μάλλον θα αυξήσει κατά 25 μονάδες τα επιτόκια. Τώρα, διαβάζοντας εγώ κάποια άρθρα, το 25% είναι ένα βασικό νούμερο αύξηση των επιτοκίων που οι αγορές θα το πάρουν ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Άμα είναι χαμηλότερο από 25 θα το πάρουν θετικά οι αγορές και άμα είναι πάνω από 25 θα το πάρουν αρνητικά οι αγορές. Θα το δούμε τώρα το νούμερο αύριο, νομίζω το απόγευμα θα ανακοινωθεί το βράδυ, τι θα μας πει η Fed. Και θεωρώ ότι είναι και καλή περίοδος τώρα να δώσουν την αύξηση των επιτοκίων, μια και ο Μάρτιος ούτως ή άλλως χαμένος είναι. Οπότε ας δώσουν και την αύξηση των επιτοκίων, να δούμε ποια είναι τα πλάνα τους. Τώρα, ένα άλλο άρθρο από την Gold Switzerland, που εμένα με βρίσκει σύμφωνο, απλά το συγκεκριμένο άρθρο προωθεί λίγο την πώληση του χρυσού, η αλήθεια είναι. Και γράφει ότι η οικονομική καταστροφή που έρχεται δεν έχει σχέση με πανδημία ή ουκρανικό. Είναι και αυτό που λέω εγώ. Το έχει υποστάρει το Banking News, που θεωρώ από τα καλύτερα site στην Ελλάδα. Και είναι και αυτό που έχω πει και εγώ, ότι κατηγορούν τον Πούτιν οι δυτικοί για την αύξηση του πληθωρισμού. Αλλά το γράφει και εδώ ο αναλυτής ότι ούτε ο Πούτιν ούτε ο COVID είναι ο λόγος για τον οικονομικό κατακλυσμό που έρχεται σε βάθος του ορίζοντα. Η κρίση έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, από το 2008 περίπου. Και μάλιστα ένα έτσι σημείο που θέλω να δούμε είναι και αυτό που έχω πει εγώ, ότι ο πληθωρισμός δεν θα αντιμετωπιστεί. Ψεύτης να βγω, αλλά θα μας ισοπεδώσει ο πληθωρισμός και θα λένε ότι φταίει ο πόλεμος. Και όσο χειροτερεύουν οι οικονομικοί δείκτες, τόσο πολέμους θα φτιάχνουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη και θα λένε, α παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουμε πόλεμο και έχουμε πόλεμο και θα αυξάνεται ο πληθωρισμός και το κολπάκι πάει μια χαρά. Και μάλιστα εδώ λέει ότι ο πραγματικός πληθωρισμός της Αμερικής είναι 15%. Τώρα με τον επίσημο πληθωρισμό στο 7 και τον πραγματικό στο 15, δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Λογικό είναι, διότι τυπώσανε πάρα πολύ χρήμα εν καιρό πανδημίας. Ο M2 αυξάνεται λίγα τα 19% ετησίως από τότε. Και τώρα λέει μια παγκόσμια νομισματική και εμπορευματική κόλαση. Εδώ και αρκετά χρόνια προειδοποιούμε για τον επερχόμενο πληθωρισμό που θα οδηγήσει σε υπερπληθωρισμό με βάση την απεριόριστη εκτύπωση χρήματος. Εάν ένα θάμα δεν σταματήσει αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, πράγμα εξαιρετικά απίθανο λέει εδώ ο αναλυτής, ο κόσμος σύντομα θα εισέλθει σε μια υπερπληθωριστική έκρηξη εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με μια κατακλυσμιαία έκρηξη που θα σκάσουν χρέος, μετοχές και ακίνητα. Για τα ακίνητα συμφωνώ και εγώ ότι κάποια στιγμή τα ακίνητα θα σκάσουν και πολύ άσχημα. Υπάρχουν καλά νέα, λέει το άρθρο. Ο πληθωρισμός των εμπορευμάτων είναι αναπόφευκτος. Είναι προφανές ότι ο φυσικός χρυσός και λίγο ασήμι θα σώσει τη ζωή ενάντια στην επερχόμενη καταστροφή στις φούσκες από μετοχές, ομόλογα και ακίνητα. Είναι αυτό που λέω, ότι το άρθρο εδώ εμπορεύεται το χρυσό. Αλλά από ό,τι βλέπω προς το παρόν, ο χρυσός δεν έχει δείξει τα δόντια του. Και λέει και καλά, θυμηθείτε, αυτός που κρατάει το χρυσό δημιουργεί τους κανόνες. Έχετε διερωτηθεί γιατί η Ρωσία και η Κίνα αγοράζουν χρυσό επί χρόνια? Λοιπόν, πολλοί λένε πλέον ότι εδώ η λύση είναι το bitcoin. Και έχει κάποια έτσι ωραία γραφήματα, δολάριο εναντίον του χρυσού. Εδώ λέει για τον πληθωρισμό που είναι πάνω από το 15%.
Επίσης η Αμερική πλησιάζει βάσει του M2 Money Supply τη χρεοκοπία. Η αλήθεια είναι τώρα ότι οι Δυτικοί λένε ότι θα χρεοκοπήσει η Ρωσία. Κυρίως η Αμερική το λέει αυτό. Δεν κοιτάνε και τα χάλια τους και οι Αμερικάνοι. Τους άλλους βλέπουν. Επίσης και το γνωστό ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς το ρωσικό αέριο. Εδώ είναι το γράφημα ποιες χώρες εξαρτούνται από το φυσικό αέριο. Τσεχία, Λιθουανία, Μολδαβία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Γερμανία 65%, Πολωνία. Να ξέρετε ότι και στην Πολωνία υπάρχουν πολλά εργοστάσια. Και γενικά ο χρυσός και καλά ανεβαίνει. Και θεωρεί ο αρθρογράφος ότι είναι το σωτήριο σε καιρό νομισματικής και χρηματοοικονομικής κρίσης. Εγώ θεωρώ ότι στην εποχή μας ο χρυσός είναι απαρχαιωμένος σαν τεχνολογία. Και αυτό που έλεγα πριν, ότι οι Δυτικοί λένε ότι η Ρωσία πάει σε χρεοκοπία και αν υπάρχει μετάδοση της χρεοκοπίας στον κόσμο. Εδώ λένε ότι δεν υπάρχει κάποια μετάδοση σε περίπτωση που η Ρωσία χρεοκοπήσει. Εγώ πιστεύω ότι, και όχι πιστεύω, ότι πιο πολλές χώρες είναι κοντά στη χρεοκοπία. Λοιπόν, να δούμε τώρα εδώ πέρα το ένα έτσι ωραίο πίνακα με τις τιμές, πόσο έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα. Γιατί λένε για πληθωρισμούς και για τα χάλια της Τουρκίας, όπως έχω ξαναπεί, για Συρία, για Ιράκ, και σας κρύβουν πολλά πράγματα. Είναι όλα τα αγαθά έχουν αυξηθεί, μάλιστα εδώ σε κάποια ο ηλεκτρισμός 71%, το φυσικό αέριο 78%, το πετρέλαιο θέρμανση 41%, τα αυτοκίνητα ακόμα τα μεταχειρισμένα 11%, ποια είναι τα μεγάλα νούμερα. Οι μεταφορές 22%, τα καύσιμα 23%, το ψωμί γύρω στο 6%, το αρνί και το κατσίκι 14,4%, πουλερικά 6,8%, τα ψάρια πιο λίγο 3,6%, δεν ξέρω αν φαίνεται και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τα παγωτά 6,5%, τώρα ποιος τρώει παγωτό χειμωνιάτικα. Ο καφές πολύ γνωστό πλέον 4%, το χοιρινό βλέπω εδώ αρνητικό και τα λαντικά. Εντάξει. Γενικά ο πληθωρισμός καλπάζει και θα συνεχίζει να καλπάζει και το μόνο εργαλείο που έχουν πλέον είναι να αυξήσουν τα επιτόκια ή ο κόσμος να αρχίζει να μην αγοράζει τα προϊόντα αυτά που έχουν ακριβήνει και σιγά σιγά να αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές. Δηλαδή αν έχουμε αύξηση των τιμών των αυτοκινήτων, να μην πηγαίνει ο κόσμος να αγοράζει αυτοκίνητα ή ξέρω εγώ τα μοτοσυκλέτες, οικιακές συσκευές, να τα απαξιώσει, οπότε θα μείνουν και στα εργοστάσια και επειδή τα ηλεκτρονικά και όλες αυτές οι συσκευές με τον καιρό χάνουν την αξία τους, γιατί βγαίνουν και καινούρια, μήπως κάποια στιγμή πέσουν οι τιμές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, ένα like, ένα subscribe και συνεχίζουμε.